Βράζει από κρούσματα κορονοϊού ένα ολόκληρο χωριό Προβατάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του χωριού που μίλησε στην τηλεόραση Επιλογές, υπάρχουν μάλιστα αρκετοί μαχητές και αρνητές εμβολίων, όπως λέει, οι οποίοι μάλιστα έχουν νοσήσει και νοσηλευτεί στη ΜΕΘ του νοσοκομείου των Σερών. Στον Προβατά υπάρχει θέμα, όπως και σε πολλά χωριά του νομού μας. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την έξαρση. Επίσης διαπιστώνεται ότι, όπως είναι γνωστό, είναι και αρκετοί οι αρνητές που υπάρχουν και στον Προβατά, οι οποίοι μάλιστα είναι και μαχητές σαν αρνητές. Και αυτό είναι πολύ άσχημο. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν μας αφήνει αυτό το θέμα να μπούμε στην κανονικότητα. Όσο επιμένουν οι αρνητές και όσο μένουν σταθερά στο ίδιο ποσοστό που είναι αρκετά υψηλό, τότε σημαίνει ότι δεν θα μπαίνουμε. Απόδειξη είναι το γεγονός ότι στον Προβατά το τελευταίο διάστημα τα κρούσματα είναι αυξημένα. Είναι αυξημένα και σε περισσότερο από αρνητές, οι οποίοι έχουν νοσηλευθεί, είναι αυτή τη στιγμή έχουν μπει και στην μονάδα COVID, έχουν επίσης βρίσκονται με οξυγόνα αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να ξεπεράσουν το πρόβλημα. Και παρόλα αυτά υπάρχουν πάλι πάρα πολλοί που επιμένουν. Γι' αυτό και έχουμε και αυξημένα κρούσματα. Ο κύριος Νικήτας καταγγέλει πως πολλοί οι οποίοι νοσούν κυκλοφορούν κανονικά στο χωριό. Και βλέπουμε ότι πολλοί, ενώ έχουν εντοπιστεί ότι είναι θετικοί, συνεχίζουν να κυκλοφορούν και ελεύθερα στο χωριό, ας πούμε, και δεν μπορεί να πεις και τίποτα, ας πούμε. Ενώ το γνωρίζουν ότι είναι θετικοί. Ενώ το γνωρίζουν ότι είναι θετικοί, δυστυχώς κάνουν αυτή τη, όπως με πληροφορήσανε οι συγχωριανοί μου, κυκλοφορούν ελεύθερα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να λέμε ότι είναι σαν ορολογιακή βόμβα. Συνεχώς αυξάνονται τα κρούσματα. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε στο νομό μας. Κρούσμα κορονοϊού είναι και μη εκπαιδευτικό του Δημοτικού του Πρόβατα, καθώς και 7 με 8 μαθητές. Το τμήμα δεν έκλεισε, αλλά οι γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο γιατί φοβούνται, όπως λένε στην κάμερα του Επιλογές. Έχετε ακούσει για τα κρούσματα εδώ στον Πρόβατα? Ναι. Είναι αρκετά. Είναι πάρα πολλά. Και η τάξη μας το παιδί μου δεν το στέλνουν σχολείο λόγω κρουσμάτων. Ναι. Η καθηγήτρια που λέγανε ήταν εμβολιαστή, γνωρίζετε? Η δασκάλα η δικιά μας πρέπει να ήταν εμβολιασμένη. Παρ' όλα αυτά νόσησε, κόλλησε τα παιδάκια. Ναι. Άρα εσείς το παιδί σας δεν το στέλνουν? Δεν το στέλνουν, όχι. Προληπτικά? Γιατί προληπτικά βέβαια, ναι. Αν και περάσαμε κορονοϊό κι εμείς, αλλά δεν το στέλνουν παρ' όλα αυτά γιατί δεν είναι κανένα παιδί. Το εμβόλιο εσείς το έχετε κάνει? Θα το κάνω τώρα. Μπήκατε στη σειρά γιατί είδα... Όχι, δεν μπήκα. Έκανα τεστ αντισωμάτων. Ναι. Τώρα είμαι για εμβόλιο. Εν τω μεταξύ, πολίτες του Προβατά αλλά και άλλων χωριών είναι ενημερωμένοι για τα κρούσματα, καθώς μάλιστα έχουν εμβολιαστεί. Γνωρίζετε ότι έχετε κρούσματα στο χωριό σας? Είναι πολλά. Εγώ είμαι από τη Βαβακιά, δεν έχει ακουστεί τίποτα ακόμη. Από τη Βαβακιά δεν έχετε? Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Εσείς έχετε κάνει εμβόλιο? Βεβαίως και τα δύο. Φοβάστε? Όχι. Τόσο ναι, εγώ τον Ιούνιο έκανα το τελευταίο. Άμα είναι τρίτο θα κάνετε? Γιατί πρώτος θα πάω. Ακούσατε και τα κρούσματα που έχετε? Εδώ ναι. Υπάρχουν κρούσματα? Σε παιδιά, σε καθηγήτρια? Ναι, έχει, υπάρχουν. Υπάρχουν. Φοβάστε, προσέχετε εδώ πέρα σαν χωριό? Προσέχουμε, όσο μπορούμε. Το εμβόλιο εσείς το έχετε κάνει? Το έχω κάνει. Άμα είναι τρίτη δόση θα την κάνετε? Και το τέταρτο και το πέμπτο θα κάνω. Όλα, έτσι ναι. Γιατί βλέπετε τι γίνεται? Έτσι. Άνω Καμήλα είμαι. Αν είσαι από Άνω Καμήλα, εκεί πέρα έχετε στις κρούσματα? Όχι, κάποια λίγα και ελαφρέα. Προσέχετε? Φυσικά και προσέχουμε. Το εμβόλιο το έχετε κάνει? Εγώ προσωπικά ναι. Προσέχουμε, τι να κάνουμε. Το εμβόλιο το έχετε κάνει εσείς? Τα έκανα. Από ό,τι διαπιστώθηκε, μία εκπαιδευτικός παρουσίασε κρούσμα κορονοϊού και έκτοτε διαπιστώθηκε ότι από ό,τι πληροφορήθηκα, γύρω στα 7 με 8 παιδιά είχαν τον κορονοϊό. Οπότε τα παιδιά τέθηκαν σε καραντίνα. Τώρα πολλοί γονείς για προληπτικούς λόγους δεν τα στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Όπως δηλώνει ο πρόεδρος, δεν γνωρίζει αν η εκπαιδευτικός είναι εμβολιασμένη. Γνωρίζετε αν η δασκάλα ήταν εμβολιασμένη?
Αυτό δεν το γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής. Από Δευτέρα τα παιδιά θα πάνε κανονικά στο σχολείο καθώς λήγει η καραντίνα τους. Αλλά από ό,τι πάλι γνωρίζω, αυτή την εβδομάδα λήγει ο περιορισμός τους, η καραντίνα στην οποία πρέπει να βρίσκονται. Και από Δευτέρα μάλλον θα επιστρέψουν στις τάξεις πολλά από αυτά τα παιδιά. Αρκετοί είναι αυτοί που έχουν αλλάξει γνώμη για τον εμβολιασμό, αλλά είναι περισσότεροι αρνητές, δήλωσε ο Πρόεδρος. Οι πολίτες σας να έχουν αλλάξει γνώμη σχετικά με τον εμβολιασμό και να προβαίνουν να εμβολιαστούν. Ναι, αρκετοί αυτό φαίνεται. Είναι αρκετοί αυτοί, αλλά επαναλαμβάνω, όσο αρκετοί και να είναι, είναι πολλοί και οι αρνητές. Και αυτό είναι το άσχημο, οι οποίοι δεν λένε να κατανοήσουν την πραγματικότητα. Τέλος, ο κύριος Νικήτας έκανε λόγο ότι σε διεθνές επίπεδο η πλειάδα των επιστημόνων υποστηρίζει πως πρέπει να γίνει το εμβόλιο. Τώρα, αλίμονο, αν σε διεθνές επίπεδο όλοι οι επιστήμονες έχουν άδικο και έχουν δίκιο μόνο μερικοί που βγαίνουν, ας πούμε, και λένε ότι είναι επιστήμονες και λένε και προβάλλουν το αντίθετο. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Δηλαδή θα λέγαμε στην προκειμένη περίπτωση ότι ο μισός επίγειος πληθυσμός που είναι με κορονοϊό από τη στιγμή που δεν είναι ασφαλές τα εμβόλια έχουν εμβολιαστεί και από τη στιγμή που δεν είναι, λένε ότι υποστηρίζουν ότι δεν είναι ασφαλή τα εμβόλια. Δηλαδή αυτοί τι θα κάνουνε. Θα φύγουν από αυτό τον πλανήτη, θα πεθάνουνε και θα μείνουν οι υπόλοιποι. Είναι παράλογα πράγματα. Σε διεθνές επίπεδο η πλειάδα των επιστημόνων υποστηρίζει ότι πρέπει να κάνουμε όλο εμβόλιο. Άρα λοιπόν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη λογική για να αν θέλουμε να μπούμε στην κανονικότητα.